Καταρχήν, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής που αποτυπώνεται και στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο και της Αττικής και ειδικότερα του Αμαρουσίου, σε πόλο δηλαδή να μετατραπεί, που ήδη μετατρέπεται σε πόλο εθνικής μητροπολιτικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε επιχειρήσεις, υπερτοπικό εμπόριο, αναψυχή, υπηρεσίες υγείας κτλ. Και όλα αυτά εις βάρος των ελεύθερων χώρων που όλο και συρρυκνώνονται με επιδείνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον πολλαπλασιασμό πλημμυρικών φαινομένων που υπάρχουν και στην υποεξέταση περιοχή και φυσικά με άμεσο θύμα όλων αυτών την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των κατοίκων της λαϊκής οικογένειας. Άρα εμείς και επί της αρχής είμαστε αντίθετοι σε αυτό το έργο και θα καταψηφίζαμε έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον που και ειδικά σε ό,τι αφορά τη μελέτη που όσο μπορούσαμε να δούμε υπάρχουν ζητήματα σοβαρά τα οποία δεν μπορούν να περάσουν έτσι πέρα από το κυκλοφοριακό ζήτημα που τέθηκε από προηγούμενο ομιλητή. Σε αυτό το κτηριακό σύμπλεγμα των 4.000 κάλυψη και 26.000 τετραγωνικών μέτρων, μας λέει για παράδειγμα μία επισήμανση πρώτη σε ό,τι αφορά τα απόβλητα και το τι λέει η μελέτη, λέει ότι λόγω του ότι πρόκειται για σχεδιασμό καταλήτ, προβλέπεται τέλος πάντων ότι τα απόβλητα αυτά θα διοχετεύονται τα όμβρια, θα καταλήγουν μετά τη βροχή, θα οδηγούνται σταδιακά στο δρόμο που υπάρχει δίκτυο όμβριων. Το μετά τη βροχή και το θα οδηγούνται σταδιακά αποτελεί μια πρόχειρη δικαιολογία, διότι εδώ δεν μιλάμε απλά για το μετά από μια βροχή, μιλάμε για το πόσο θα αντιμετωπιστεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο, στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη περιοχή έχει κακό προηγούμενο και βαρύνεται ακόμα και με απώλεια ανθρώπινης ζωής η Αμαρουσίου Χαλανδρίου. Δεύτερη επισήμανση. Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία οχημάτων, τι λέει? Λέει ότι η αναμενόμενη αύξηση των οχημάτων δεν θα επηρεάσει σημαντικά, γιατί αυτό το οικόπεδο βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Δηλαδή, τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι όσο επιβαρημένη είναι μια περιοχή, τόσο πιο πολύ αντέχει παραπάνω επιβάρυνση. Δηλαδή, αντιστροφή της πραγματικότητας, λέμε εμείς. Και άρα, εννοείται ότι ισχύει το τελείως αντίστροφο, ότι έρχεσαι και επιβαρύνεις μια ήδη επιβαρημένη περιοχή με τάση επιπλέον περαιτέρω επιβάρυνσης. Τρίτο και τελευταίο. Υπάρχουν κάποιες τυπικές παραλήψεις από πλευράς μελέτης που δεν συμμορφώνεται ούτε καν με υπουργικές αποφάσεις του 2014, για παράδειγμα, και έχει να κάνει με την υποχρέωση να εξετάζεται κατά τη φάση λειτουργίας πώς οι εκροές στερεών αποβλήτων, τι εκτιμάται τέλος πάντων ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των χαρακτηριστικών τους, καταντάσσοντάς τες κατά, και τελειώνω, κωδικό ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων. Εδώ πέρα παραλείπεται και η κατάταξή τους κατά κωδικό ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων και η εκτίμηση κατά κωδικό αντίστοιχα της ποσότητας και των ειδικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Με όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουμε φυσικά το κατά.